Με τώρα να καλωσορίσουμε τον Νίκο Καραγιανακίδη, υποψήφιο βουλευτή στην Αλφα Θεσσαλονίκη με τη Νέα Δημοκρατία, δικηγόρο. κύριε Καραγιανακίδη, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκαμε και καλησπέρα και. Η αλήθεια Τα καλύτερα είναι... σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγεννακίδη. Η αλήθεια είναι ότι εσεί πήγατε εξαιρετικά, αυτό ο, λέγαμε και στο διάλειμμα, όσον αφορά τι ψήφου που πήρατε. Παρ' όλα αυτά, δεν κατορθώσατε να φτάσετε στην ασφαλή έτσι, εκλογή, να το πω, γιατί ακόμη κάποια πράγματα διακυβεύονται, σωστά. Ναι, και ευχαριστώ του 12.500 συμπολίτε μου που με τίμησαν και ανέβασαν το ποσοστό μου σε ψήφου κατά 50% σε σχέση με τι προηγούμενε εκλογέ. Το οποίο έχει και τη σημασία του σε σχέση με το γεγονό ότι είχε πτώσει η Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Εδώ, γενικά στη Μακεδονία, είμαστε μια περίεργη περιφέρεια. Γι' αυτό και όλοι ανεβαίνουν Θεσσαλονίκη τώρα. Εντάξει, εγώ βλέπω τα πράγματα διαφορετικά, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε μετά τι εκλογέ. Δηλαδή, το πώ πρέπει να κινηθεί η πολιτική, το πολιτικό σκηνικό στην πόλη μα είναι μια μεγάλη κουβέντα, η οποία δεν μου επιτρέπεται τώρα ούτε να το συζητήσω ούτε να το αναλύσω. Mm -hmm αλλά με έναν διαφορετικό πολιτικό λόγο, πιστεύω το πολιτικό προσωπικό και με έναν πιο ενεργό Μητροπολίτη, διότι ο αγαπημένο μας Μητροπολίτη, ο κύριος Κύριο Άνδημο, ε, δεν μπορεί στο 100% των δυνατοτήτων του να επηρεάσει για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα που έχουμε. Να ναι επηρεάσει, γιατί να επηρεάσει η Εκκλησία Όμω, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί αυτό οι άνθρωποι λέτε. που ψηφίζουν δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία και ακόμη δεξιότερα κάποιων άλλων κομμάτων έχουν άμεση σχέση με την Εκκλησία και στην νίκη το... προφανώ. Ναι, στην νίκη αναφέρομαι. Ότι αν υπήρχε ένα ενεργό ε, παναγιώτατο στην πόλη μα, δεν θα είχαμε τέτοια φαινόμενα. Πρέπει ναι, όμω ε, να... η Εκκλησία να παρεμβαίνει στα πολιτικά δρόμενα ή τουλάχιστον ένα κόμμα να έχει τόσο πολύ έντονη θρησκευτική υφή. Όλοι πιστεύουμε σε κάτι και πιστεύουμε στο Θεό ή στο χριστιανισμό ή σε οτιδήποτε άλλο πιστεύουμε. Αλλά αυτό να μετουσιώνεται σε κόμμα είναι κάτι άλλο. Όχι, είναι η άποψή μου. Αν με ρωτάτε, όχι. Και γι' αυτό θέλετε. δεν επέλεξα να πολιτευτώ με αυτό το κόμμα, αν και θα είχα τη δυνατότητα όπω και θα την είχαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Σα είχαν προσεγγίσει έχουν... δηλαδή από την νίκη. Δεν θέλω να μπω σε τέτοια κουβέντα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ ελκυστικό, πιστεύω, στο πρόσωπό μου να υπήρχε πρόταση ή να έχει υπάρξει πρόταση, να σου το πω έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η Εκκλησία και γενικά όταν έχεις μόνο θεολογικές προσεγγίσεις των πραγμάτων δεν πρέπει να πολιτεύεσαι. Ε, η θρησκεία και ξέρετε και η χριστιανική ηθική ο μόνος ρόλος που πρέπει να παίξει και αυτό πρέπει να μας απασχολεί σαν κοινωνία είναι τι η ηθική θα έχουν μέσα οι νόμοι μας. Αλλά από τη στιγμή που μια κοινωνία δεν θέλει τόσο να υπάρχει χριστιανική ηθική και θέλει να αποστασιοποιηθεί κατά ένα μέρος από αυτή την ηθική είναι δικαίωμά τη και στο αυτεξούσιό τη. Επομένως η Εκκλησία δεν έχει κανένα ρόλο να πολιτευτεί με αυτόν τον σκοπό να επαναφέρει και καλά την κοινωνία δίπλα στο Χριστό. Αυτό είναι Από μια επιλογή. Από την άλλη δεν περίμενε κανείς, γιατί ξέρετε για την νίκη ο πολλής κόσμος, μάθαμε, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, φανταστείτε που είμαι και δημοσιογράφος, λίγο πριν τις εκλογές, όταν μετρήθηκε κάπου και δίκαιο προς τα έξω ότι ε, διεκδικεί την είσοδό τη στη Βουλή. Άρα ε, κινήθηκε πολύ ε, ήρεμα κάτω από, το, κάτω από, τα φώτα της δημοσιότητας, κύριε Καραγενεκίδη. Εσείς γνωρίζατε προφανώς για την πω. ύπαρξή τη. Εγώ γνώριζα για την ύπαρξή της, αλλά δεν περίμενα να αναπτύξει τέτοια δυναμική μετά την αποκοπή του Κασιδιάρη από τη δυνατότητά του να πολιτευτεί το Άρα κόμμα Άρα λέτε του. ότι από εκεί προήλθανε πολλές ψήφοι που κέρδισε. Υπήρξε μια κατεύθυνση των ψήφων του συγκεκριμένου κόμματος προς τον Κυριάκο Βελόπουλο και προς την Νίκη το οποίο αυτή η κατεύθυνση των ψηφοφόρων έδωσε μια δυναμική με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει και κάποιους άλλους από γνωστού εκκλησιαστικού κύκλου, όχι επίσημου, ανεπίσημου θα έλεγα, διότι κακώ επιχειρείται μια επισημοποίηση ότι συγκεκριμένα μοναστήρια κατευθύνουν αυτό το κόμμα, δεν είναι μοναστηριακό κόμμα. Απλώ υπάρχουν διάφοροι ε, πνευματικοί, γεροντάδε, ξέρω εγώ, που ανήκουν σε κάποιο μοναστήρι και αυτοί, διότι κάπου πρέπει να είσαι, δεν είσαι ε, ε, γερομόναχος από το σπίτι σου. Και κάποιοι άνθρωποι που επηρεάζουν κόσμο στι ενορίε οι οποίοι κατήφθηναν το πίμνιό του ή η η πνευματικοπαιδεια του προ αυτό εδώ το κόμμα. Διότι είδαν μια ευκαιρία χρυσή να μπει και αυτό το κόμμα στη Βουλή. Θέλω να πω ότι δεν έχουν κακέ προθέσει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά λάθο θεωρώ το γεγονό ότι πολιτεύονται. Mm -hmm. Δηλαδή, θέλουν η χριστιανική ηθική, θέλουν η πατρίδα να έχει περισσότερο λόγο και στα σχολικά βιβλία και στο μόντου βιβέντη τη κοινωνία. Ωστόσο, αυτό δεν θα το καθορίσει κανένα άνθρωπο. Αυτό είναι δικαίωμα τη κοινωνία πώ θα κινηθεί Επίσης, με βάση αυτά το αυτοεξούσιο του Αποτελούν και, και, άλλα κόμματα υπάρχουν που πρεσβεύουν ή που είναι κοντά σε τέτοιε αντιλήψει. Θα μπορούσαν να βρουν να, ε, να, να κουμπίσουν οι ψηφοφόροι αυτοί σε ένα άλλο κόμμα, υποθέτω από αυτά που Τι ήδη Να σα πω, εντε... εγώ θεωρώ ότι είναι λάθο ένα άνθρωπο να ψηφίζει και να επιλέγει πρόσωπα είτε ε, με το αν είναι καλοί χριστιανοί, ξέρω εγώ, και το κόμμα τους μιλάει καλά χριστιανικά και καλά πατριωτικά, ε, είτε με το αν είναι μια συγκεκριμένη ομάδα, και αναφέρομαι παλαιότερα ότι εδώ η Ένωση Κεντρών, ξέρω εγώ, και ένα άλλο κόμμα παλιότερα θυμάμαι. Είχε εκλεγεί επειδή ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο ομάδα έδωσε κατεύθυνση να ψήφισουν αυτό το κόμμα. Άρα δεν δηλαδή, δηλαδή, έδωσε έδωσε κατεύθυνση η εκκλησία, και μάλιστα μιλάνε για κέντρα στο Αγίο Ωρο ε, για την ανίκη από εκτενή ρεπορτάζ που κάνανε πολύ ε, καλή φορέ. Δεν στάδια. έδωσε η επίσημη εκκλησία καμία θέση, ούτε κάποιο Μητροπολίτη επίσημα έδωσε θέση, ούτε κάποια μονή έχει δώσει θέση. Είναι μια ε, ασωματιακή ε, κατεύθυνση που υπάρχει, η οποία μετουσιώθηκε σε κόμμα από το 2019, το οποίο έως και πριν τις εκλογές... Άρα από κάποιους εκπροσώπους της Εκκλησίας μεμονωμένα λέτε ότι υποστηρίζεται... Από κάποιου η... κάποιους ιερομόναχου, αυτόνομους ε, ιερομόναχους, οι οποίοι έχουν γερά ερίσματα, γιατί εξομολογούν πολύ κόσμο και έχουνε πολύ, έρχονται σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Θα μπήλετε στην Βουλή, Νίκη. Όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμή, μάλλον θα μπει. Αλλά εάν κατέλθει και αδειοδοτηθεί και το κόμμα του Κασιδιάρη και το κόμμα του Εμφιετζόγλου, όλα είναι ανοιχτά. Διότι και αυτοί από κάπου θα πάρουν και από ό,τι φαίνεται δεν παίρνουν από τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία δεν, έχει, δεν είναι διαμαρτυρόμενο κόμμα, ούτε όσοι την ψήφισαν την ψήφισαν από κάποια διαμαρτυρία. Για να σχολιάσουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει να κατέβει. ο ο Κασιδιάρη θα κατέβει ανεξάρτητο από ό,τι ο ίδιο επιχειρεί. και το κόμμα Εμφιατζόγλου. Δεν συμφέρει τη δημοκρατία μα να κατέβει ο Κασιδιάρη και η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε και υπόμνημα. Ανεξαρτήτω αν τη συμφέρει κάτι εκλογικά, αυτό το παρακάμπτουμε μπροστά στην πατρίδα και μπροστά στον θεσμό. Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν δίλιαζε να πάρει θέση υπέρ τη πατρίδα και υπέρ του θεσμού. Αυτά τα έλεγαν άλλοι πριν τι εκλογέ, ο κύριο Τσίπρα που περίμενε να τον ψηφίσουν. Hey. Οι ψηφοφόροι του Κασιδιάρη. Τώρα πείτε μου λίγο, επειδή ψηφίζουν, δεν τα έχουμε δεν... πει μετά τι εκλογέ, είναι η πρώτη φορά. Ε, πώς είδατε αυτή την τεράστια διαφορά, πώς είδατε αυτή την κυριαρχία της Νέα Δημοκρατίας, του καταποντισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν από εκείνους, ε, υποθέτω, που λέγατε ότι θα υπάρχει διαφορά, αλλά ε, δεν ε, ε, μείνατε έκπληκτο. Με τόσο μεγάλη διαφορά, και εγώ έμεινα έκπληκτος, Αλλά αυτό που είπε ο κόσμο στον κύριο Τσίπρα είναι ότι η κανονικότητα. Όταν πολιτεύεσαι από σαλόνια και γίνεσαι βουλευτή χωρί να σε ξέρει ο κόσμο γιατί έγινε υπουργό, επειδή έτυχε να ξέρει κάποιον κύριο Τσίπρα, δεν μπορεί να τα βάζει με την κανονικότητα και να κηρύσσει την κοινωνία ότι η κανονικότητα είναι εχθρό τη αριστερά. Ο κόσμο θέλει κανονικότητα, θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θέλει αύριο μεθαύριο το παιδί του να έχει δουλειά, να έχει φαγητό, να φάει, το σπίτι του να μην κινδυνεύσει. Οπότε αυτέ τι ακλαμάρε που έλεγε η κυρία Χτσιόγλου και διάφορα άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και διάφορε πορείε υπέρ του Κουφοντίνα και η σύγκρουση με την πραγματικότητα. Διότι δεν του άρεσε η πραγματικότητα και ήθελαν να υποστηρίξω. Αυτά υπερίσυν, αν λέτε, στου ψηφοφόρου. Οτι... Δηλαδή υπερίστης... Η ψήφο στη η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θετικό πρόσημο, ότι θέλουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση και δεν το συζητάμε. Θέλουμε τον Κυριακό Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Αυτό έχει λήξει, νομίζω, δεν το συζητάμε. Ε, και η... το γύρισμα τη πλάτη στον Τσίπρα έχει και αυτό μία αιτία, ότι κύριε δεν μπορεί να λε ψέματα. Νέα, τη 2023 που υπάρχει το Ιντερνετ, τα Twitter, τα πάντα όλα ανά πάσα στιγμή βλέπεις τι έγινε. Άρα με μια δεν άλλη αντιπολίτευση, λες, ώρα... κύριε Καραγιανακίδη, δεν θα ήταν αυτή η συντριπτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Αν υπήρχε μια σοβαρή αντιπολίτευση, σίγουρα θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν υπήρχε σοβαρή αντιπολίτευση. Υπήρχε ένα αντιμιτσοτακικό μπλοκ, το οποίο ακόμη και σήμερα υπάρχει και με αυτό το αντιπολιτεύεται. Το οποίο είχε μια εκφορά πολιτικού λόγου στα πλαίσια ενό συνδικαλιστή. Δηλαδή ο κύριο Τσίπρα δεν διαφέρεται από έναν συνδικαλιστή τη ΔΕΗ, α πούμε, τον οποίο ενσωμάτωσε και στο κόμμα του ο πολιτικό του λόγο. Ο κόσμο είχε να διαλέξει ανάμεσα από έναν υπεύθυνο πρωθυπουργό που ήταν ο κύριο Μητσοτάκη και από έναν ανεύθυνο ε, πολιτικό, ο οποίο είχε συνδικαλιστικό λόγο από δική του επιλογή, ο οποίο σε ό,τι έλεγε ο κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία έλεγε ένα στιγμό όχι. Για κάποιον λόγο, επειδή θέλει να είναι απέναντι στο Μητσοτάκι, αν του ρωτούσε ποιο είναι το πρόγραμμά του. Δεν θα σου έλεγαν το πρόγραμμα μα. Παρ' όλα μας είναι αυτά τώρα που αναλύουν ρίζοντα για τη δεύτερη ο θέση. ο Μητσοτάκη, λέγανε. Πρώτα να φύγει ο Μητσοτάκη και μετά. Ναι. Θα Παρ όλα αυτά όλα, τα μηνύματα τη κάλπη κάπω τα αποκωδικοποίησαν. Βλέπουμε όμω κάποια ε, από πολλού αναλυτέ να θεωρούνται λάθη και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ και από πλευρά ΠΑΣΟΚ στο θέμα τη φορολόγηση ε, πραγμάτων δηλαδή που αφορούν την οικονομία που τελικά είναι και ο κριτή για το τι θα ψηφίσουμε. Έχετε ξαναδεί σε εκλογέ σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη από τότε που υπάρχουν συντάγματα και κόμματα κόμματα να πολιτεύονται και να ζητάνε την ψήφο των ψηφοφόρων υποσχόμενα ότι αν εκλεγούν θα αυξήσουν αχρία στους φόρους που ήδη καταργήθηκαν ή μειώθηκαν. Εγώ πρώτη φορά το βλέπω. Άρα πώς το ερμηνεύετε. Είναι, είναι θέμα νοησίας, είναι θέμα φέλειας, Τός είναι θέμα είναι, αλήθειας. Τόση είναι, τόσα που λένε. Δεν, δεν μπορείς να, να δώσεις... Δηλαδή πρώτη φορά το βλέπω όλα τα κόμματα λέγανε θα και θα καταργήσω και θα κάνω και θα ράνω επειδή έχουν να, να μετρηθούν με έναν Κυριάκο Μητσοτάη και μια νέα δημοκρατία η οποία κατήργησε ή μείωσε 50 φόρους, δεν μπορούν να πούν ότι θα καταργήσουν φόρους και λένε ότι θα αυξήσουν φόρους. Πού θα βρουν τα λεφτά, θα αυξήσουν. Θα αυξήσουν δηλαδή, δηλαδή, το αυτούμε. κεφάλαιο. Και ήμουν σε μια συζήτηση με την κυρία Νοτοπούλου σε ένα πάνελ και τη ρωτάω όταν λέτε κεφάλαιο, από ποιο... Πόσο και πάνω είναι το Καλά, μεγάλο του κόσμου. Καλά, πολύ μετά από μένα που εδώ και πάρα πολύ καιρό πήγατε. Το 1 εκλογές, εκατομμύριο, τα 3 εκατομμύρια, τα 15 εκατομμύρια. Αν περίμενα να μάθω τι ορίζει πιο εισόδημα τη μεσαία τάξη, κύριε Καραγιανακίδη. Κίδη. Εντάξει, και είναι μια άλλη φεδρότητα στην αριστερά. Σοβαρό που θα είναι αυτό το τι ορίζει πιο εισόδημα. Όταν βγαίνει η κυρία τάξη. Φωτίο και λέει ότι η μεσαία τάξη είναι τα 5.000 ευρώ εισόδημα. Ναι. Ε, κύριε Καραγιανακίδη, το διακύβευμα των εκλογών που έρχονται λοιπόν είναι η αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία. Το ποιο θα είναι στην αντιπολίτευση νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν Έλληνα πολίτη. Και... Διαφωνώ, αλλά. Εντάξει, okay. δεν ενδιαφέρει, δεν το πρωτεύουν. Δηλαδή, αν θα είναι Τσίπρα ή αν θα είναι ένα Τσίπρα. Όμω είπατε διαφορετικός... ότι με μια άλλη αντιπολίτευση ήταν αλλιώ τα πράγματα. Εσεί το είπατε. Με μια λίγο. σοβαρή αντιπολίτευση. Αλλά αν θα δείτε το λόγο του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι μια αντιγραφή του κυρίου Τσίπρα και δεν το καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Νέο ναι, παιδί είναι. Δεν έχει κανένα λόγο να πολιτεύεται έτσι όπω πολιτεύοταν ο προκάτοχο τη αντιπολίτευση, ο οποίο ε, κυριολεκτικά κατέρευσε και πιστεύω ότι θα καταρρεύσει ακόμη περισσότερο. Ε, θεωρώ αδιανόητο σε ένα τέτοιο εκλογικό αποτέλεσμα να πολιτεύεσαι με αυτόν τον λόγο. Ο κόσμο απέδειξε ότι θέλει υπευθυνότητα, θέλει σοβαρότητα, ε, θέλει σταθερότητα θέλει κανονικότητα. Θέλει κοστολογημένα προγράμματα, σοβαρά προγράμματα. Αυτοί οι άνθρωποι αντιπολιτευόντουσαν, αν θα δείτε, στον κορονοϊό. Όταν η κυβέρνηση διέσωσε την Αιτζίαν με την επιδότηση των 130 εκατομμυρίων ευρώ, εδώ να θυμίσω ότι η Λουτφάνσχα πήρε 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιδότηση από το γερμανικό κράτο και η Πορτογαλία και η εθνική, η εθνική, ο εθνικό αερομεταφορέα στην Πορτογαλία πήρε 1,2 δι, χωρί καμία εγγύηση. Και εμεί δώσαμε 120 εκατομμύρια ευρώ στην Αιτία με εγγύηση ενέχειρο της μετοχές, αυτοί βρίζαν και φωνάζαν ότι ενισχύεται η Αιτζίαν. Αυτή τη στιγμή αν είχε καταρρεύσει η Αιτζίαν, η οποία επέστρεψε και τα χρήματα, ε? η Λουσχάνσα δεν τα επέστρεψε πέρα ακόμη, θα είχαμε τουρισμό. Όχι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πολιτεύτηκαν ποτέ σοβαρά. Όχι. Όταν ήταν αντιπολίτευση, διάλεξαν να πούνε κάτι σοβαρό στην κοινωνία και μετρημένο και κοσμολογημένο; Όχι. Επαναλαμβάνω, είναι ένα αντιμητσοτακικό μέτωπο το οποίο δεν έχει τίποτα να πει στην κοινωνία και κάθεται και πολιτεύεται με ένα και μόνο επιχείρημα. Να φύγει ο Μητσοτάκη και μετά συζητάμε ναι. τι θα αλλάξουμε στη χώρα. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα... Και η ψήφο, να το πούμε, δεν μπορεί να είναι άλλη η ψήφο του Έλληνα Πολίτη από αυτή που ήταν τον Μάιο. Η ψήφο ήταν ότι επιθυμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό τον κ. Κωνσταντινίδη. Επομένω, την κατεβήκατε και εσεί με όλου που σα κάλεσε ο κύριο Μιτζοτάκη στου υποψήφιου, γιατί υπάρχει μια πανστρατιά από ό,τι κατάλαβα για την δυναμική αυτοδύναμη εκλογή τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ντροπή να πολιτεύεται κάποιο με γνώμονα να γίνει ο ίδιο μόνο βουλευτή και δεν τον νοιάζει κάτι άλλο. Επομένω, εννοείται ότι κατέβηκα, εννοείται ότι έχω ενεργό ρόλο, εννοείται ότι πηγαίνω σε όλα τα κανάλια και σε όλα τα ραδιάφορα να υποστηρίξω. Αυτή την προσπάθεια τη κυβέρνηση εννοείται ότι είμαι στου δρόμου, εννοείται ότι συνομιλώ με όλο το εκλογικό μου κοινό, στου οποίου παρακινώ γιατί κάποιοι δεν ήταν. Πολλοί από αυτοί που με ψήφισαν, με ψήφισαν επειδή με ξέρουν προσωπικά και με εκτιμούν. Του είπαν εξαρτήτω τη προσωπική εκτίμηση, υπάρχει και μια πατρίδα εδώ. Δεν το συζητάμε. Mm -hmm. Δηλαδή, τώρα δεν έχει είναι λόγο κάποιο να ψήφισε παραγωγή. Αν θέλει να είναι κύρι. πιο κοντά στην πατρίδα, είναι Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται από τα ίδια τα στελέχη του ότι στην Κομωτινή Προώθησε και θέλησε να εκλεγεί αυτόν που ήθελε το τουρκικό ναι, προξένιο. Κύριε δηλαδή, Καζαγενάκη, πάμε κατά, λίγο σε αυτό το θέμα υπάρξει. της Τουρκίας, γιατί βλέπουμε τώρα την επίσκεψη του υπηρεσιακού υπουργού προστασία του πολίτη, του Χαράλα Μπουλαλούση, λόγω ακριβώς της κινητικότητας των μεταναστών που υπάρχει στον Εύρο, ο οποίο είπε βέβαια ότι δεν βλέπει να εργαλειοποιεί η Τουρκία. Η Τουρκία όμω έχει έναν πολύ και πάλι ισχυρό Ερντογάν, ο οποίο ξυλώνει μάλιστα και πολλά μέλη τη κυβέρνησή του. Πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις. Να ξέρετε, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή είναι πανίσχυρος. Και σαν πανίσχυρος που είναι, αν θα δείτε, σε μια χώρα 80 εκατομμυρίων έχει 13 13 Υπουργεία, δηλαδή έχει απίστευτη υπερσυγκέντρωση εξουσία στο πρόσωπό του. Και επέλεξε να κάνει Υπουργό Άμυνα και Υπουργό Εξωτερικών δύο πρόσωπα τα οποία Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν ότι αυτή είναι πίσω από τους υβριδικούς πολέμους που προσπάθησε η Τουρκία να διεξάγει και με την υποτιθέμενη νεκρή Μαρία που εδώ πέρα όλος ο ΣΥΡΙΖΑ διακινούσε αυτό το fake news, το επικίνδυνο, που ίσως μας έφτανε σε σύραξη με την Τουρκία, αλλά και τον υβριδικό πόλεμο πριν τον κορονοϊό που είχαν μαζευτεί δεκάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες στα σύνορα του Εύρου. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή βλέπει την ευκαιρία που έχει ως μεγάλο ιδέα της ε, να απλωθεί στο Αιγαίο και στη Γαλάζια Πατρίδα που έχει ως στρατηγικό του σκοπό και θεωρεί ότι ο πόλεμος στη Ρωσία πάνω στην Ουκρανία με τον τρόπο που εξελίσσεται και η αναταραχή που προσπαθεί και η Τουρκία να την υποδαβλήσει στο Κόσοβο θα είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να πάει σε μια... Ε, απίστευτη πρόκληση κατά τη χώρα μα. Εγώ το βλέπω και αυτό είναι το στήσιμο τη κυβέρνηση. Όποιο δεν το βλέπει, νομίζω ότι αγρόν αγοράζει. Πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι η μοναδική κυβέρνηση και το μοναδικό κόμμα που μιλάει υπεύθυνα και αντιμετωπίζει υπεύθυνα και όχι για το να βγάλει ένα βουλευτή τώρα στην Πομοτήνη να πάει να προσκυνήσει τον Ερντογάν. Τέτοιε αθλειότητε δεν τι έχουμε δει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία. Και Άρα λέτε ότι θα το βρούμε μπροστά μα και πάλι και το μεταναστευτικό Ενώ, και ε, την α, τουρκική το προκλητικότητα. Δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένω εγώ να δω είναι ένταση στις ελληνοτουρκικέ σχέσει. Αυτό προμηνύει το στήσιμο τη κυβέρνηση του Ερντογάν. Και αυτά που γίνονται στην Ουκρανία είναι μόνο η αρχή των γεωπολιτικών εξελίξεων στον πλανήτη. Δηλαδή, αν θα δείτε και τη φρασιολογία τη Κίνα με τι Πολιτείες, αν θα δείτε τον τρόπο τον οποίο. Ε, Πάει και έρχεται η Ρωσία στον πόλεμο που έχει μπει με την Ουκρανία. Όλα αυτά δείχνουν ότι και στη Ρωσία είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα και πάνω σε έναν αμπομπούλα ο Λύκος χαίρεται. Ναι. Ποιος είναι ο Λύκος στην περιοχή. Κύριε Καραγιανακίδη, ήδη μου απαντήσατε στο ένα σκέλος, το τι θα παιχτεί την επόμενη μέρα, γιατί μπορεί εδώ και αυτό το τελευταίο διάστημα να είμαστε σε διαδικασία προεκλογική και να μιλάμε για τα προγράμματα, ποιος γιατί κλπ. Από την άλλη όμως τα προβλήματα είναι υπαρκτά, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά, η ανεργία, αυτά υπάρχουν. Και ήθελα να ρωτήσω ποια πιστεύετε ότι θα είναι αυτά που θα συναντήσει η νέα κυβέρνηση, που πολύ πιθανόν είναι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ε, μπροστά τη και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Κοιτάξτε, ο πληθωρισμό αυτή τη στιγμή στη χώρα μα είναι ο τρίτο ή ο τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό σε όλη την Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, Ένωση. σε σούπερ μάρκετ δεν μπαίνουμε, θέλω να σα πω. Εντάξει, αυτό. Το αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Ναι, αλλά κάτι σημαίνει μέσα στην όλη αυτή η αναταραχή που δημιουργήθηκε με την αύξηση στην τιμή τη ενέργεια. Ε, η χώρα μας μπόρεσε και ενώ ήταν σε μία δύσκολη κατάσταση οικονομική και ενώ η βαριά της βιομηχανία είναι επί του παρόντος ο τουρισμός και οι εφοπλιστές, εν μπόρασε μπόρεσε και ανταπεξήλθε και σε αυτό εδώ το δύσκολο τεστ που πέρασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ε, σίγουρα η ακρίβεια, σίγουρα η ενεργεία, σίγουρα η υπογεννητικότητα, σίγουρα το μεταναστευτικό, σίγουρα τα θέματα ασφάλειας στο Αιγαίο και με την Τουρκία είναι τα πιο καυτά ζητήματα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που έρχεται. Αλλά ξέρετε, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή, έως το 2030, παρουσιάζεται στη χώρα μας μια μοναδική ευκαιρία για να ξεφύγει από τα μνημόνια και από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που είχε βρεθεί και να αλλάξει κυριολεκτικά και η ζωή στη χώρα μας και το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, διότι υπενθυμίζω υπάρχουν 32 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη, όπου η χώρα μα έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα. Είναι άλλα 17 δισεκατομμύρια που λιμνάζουν από χώρε που τα χάνουν και θα μπορούσε να τα εισπράξει η χώρα μα και αυτά τα χρήματα. Υπάρχει η μετατόπιση μεγάλων εργοστασίων από την Κίνα που η δυτική οικονομία, η Δύση, επιθυμεί πλέον να τα πάρει από εκεί, διότι είναι σε οικονομικό πόλεμο με την Κίνα και να τα φέρει προ τη μεριά τη Ευρώπη. Ήδη η Τουρκία και η Αλγερία, αν θα δείτε, έχουν κάνει, επειδή έχουν και τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει ένα φορολογικό καθεστώ και ένα εργασιακό καθεστώ το οποίο είναι πολύ ελκυστικό για να πάνε αυτά τα εργοστάσια εκεί. Είναι ευκαιρία τώρα που ο Έλληνα έχει βγάλει από μέσα το δηλητήριο τη αριστερή σαχλαμάρα να κλείνει η εργοστάσια και να διαμαρτύρεται ο κάθε τη χάρπαστο σε κάποια επένδυση. και αυτό φάνηκε και στο πέραμα που η Νέα Δημοκρατία, στο κόκκινο πέραμα, ήταν πρώτο κόμμα για πρώτη φορά. Πλέον αυτέ τι ευκαιρίε πρέπει να τι αρπάξουμε δεν έχουμε ούτε λαϊκισμού τη δεκαετία του 80. Έχει τελειώσει το δηλητήριο τη αριστερά περί δίθεν φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και το κεφάλαιο είναι κακό από μόνο του και δεν συμμαζεύεται. Και είναι φοβερέ ε, και ελκυστικέ ε, περιπτώσει για την οικονομία τη χώρα μα και δεν θα πρέπει να τι απολέσουμε. Γι' αυτό θέλουμε μια κυβέρνηση υπεύθυνη, γι' αυτό θέλουμε μια κυβέρνηση με όραμα και προοπτική. Και αυτά νομίζω ότι θα είναι τα κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση που θα εκλεγεί. Βέβαια, εγώ θα δώσω μεγαλύτερη βαρύτητα στα ελληνοτουρκικά, και θα πω το εξής ότι οι Τούρκοι δεν είναι χαζοί. Δεν θα περιμένουν η χώρα μας να αποκτήσει το 2026 τις φρεγάτες που έχει παραγγείλει από τη Γαλλία για να είναι πανίσχυροι στη θάλασσα. Διότι μετά διαφορετικά θα διαμορφωθεί το στάτου του Βο. Θα προσπαθήσουν ό,τι μπορούν να κάνουν και ό,τι μπορούν να κερδίσουν να το κάνουν μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια που απομένουν ώσπου να ισχυροποιηθεί η χώρα μα ναι. μας και στο ναυτικό. Στην αεροπορία είμαστε ισχυροποιημένοι, αλλά δεν αρκεί η αεροπορία. Οι Αμερικανοί, αν θα δείτε, έχουν το πιο ισχυρό ναυτικό στον πλανήτη. Γιατί, Γιατί το έλεγε ο Θουκυδίδης που έλεγε μέγα το της θαλάσσης κράτος. Εκεί παίζονται τα πάντα και εκεί θα πρέπει να προσανατολιστούμε. Και δεν θέλω να είμαι μάντες κακών ιονών, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στα ελληνοτουρκικά και δεν είναι δυνατόν να έχουμε τσαρλατάνους οι οποίοι υπόσχονται πρέσπες στο Αιγαίο η ότι αν θα. Ναι, από την άλλη, βέβαια, είναι και και εκείνοι που δεν συμφωνούν με τι πρέσβειε δεν έκαναν κάτι γι' αυτό. Συγγνώμη, αν εγώ έχω την εταιρεία και έχω το 100% ή το 66% σε μια εταιρεία που είμαστε συνέδριοι, πάω και υπογράψω 10 δανειακέ συμβάσει επαχθεί για την εταιρεία, μπορείτε εσεί να έρθετε και να τι καταργήσετε. Δεν Ως. ξέρω αν μπορώ να τι καταργήσω. Δεν ξέρω ότι θα το προσπαθήσω πάντω. Δεν μπορείτε χωρί οι του δανειστή. Ναι. Εδώ πήγαν και συμβλήθηκαν σε μια κατάπτυστη θα έλεγα και ανιστόρητη συμφωνία, την οποία επειδή την κύρωσαν από τη Βουλή συγκεκριμένοι βουλευτέ. Οι οποίοι κινήθηκαν. Πάντω υπάρχουν και άλλοι νομικοί οι οποίοι λένε ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα εκτό αν θεωρείτε ότι, δεν έχουν, ότι είναι θεροβάμονε ή ότι απλώς... Ο μοναδικό τρόπο για να καταργηθεί νομικά είναι να μην εφαρμοστεί και δεν εφαρμόζεται εδώ και πέντε χρόνια. Και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν την εφήρμοσε. Οπότε μπορεί σιγά σιγά, αφού περάσει μια δεκαετία, να ενεργοποιηθεί το άρθρο 62 του Δικαίου τη Συμβάσεω τη Βιέννη, το οποίο λέει ότι μια συμφωνία καταργείται όταν δεν εφαρμόζονται η ναι. να Κύριε Καραγιανακίδη, επειδή ο χρόνο είναι λίγο. Είπαμε για την επόμενη μέρα για τη χώρα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε και δύο πράγματα για τη Θεσσαλονίκη, με ποια έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε όπω είπαμε τα ποσοστά τη κατάτη στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα βλέπουμε μια διάθεση του, ε, πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού ε, του Κυριάκου Μητσοτάκη και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύσει ε, τις ε, σχέσεις ε, με τη Θεσσαλονίκη. Ε, παρόλα αυτά, αν θεωρείτε ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει κάποια πράγματα και στο πώς λειτουργεί για την Α Θεσσαλονίκης και για τη Β. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ μπήκα στην πολιτική διότι επάγγελμα είχα, πολύ καλό επάγγελμα και το έχω, διότι πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν σε αυτή την πόλη, και αυτά τα οποία πρέπει να αλλάξουν είναι η πολιτική εκφορά του πολιτικού λόγου, δεν πρέπει να είναι ξύλινη, πρέπει να είναι ουσιαστική, πρέπει να δίνει όραμα στην πόλη μας. Και αυτό που θέλω να πω είναι το εξή: η Θεσσαλονίκη. Το Α και το Μ για αυτή την πόλη είναι το λιμάνι. 2.500 χρόνια παρέμεινε πόλη, διότι είχε το στρατηγικότερο λιμάνι σε όλα τα Βαλκάνια ήταν συμπρωτεύουσα και μάλλον συμβασιλεύουσα ε, επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και είχε τεράστια οικονομική ανάπτυξη και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χάρη στο λιμάνι της. Οι Εβραίοι όταν ήρθαν από την Ισπανία Προτίμησαν να κατοικήσουν στη Θεσσαλονίκη και όχι στην Κωνσταντινούπολη, αν και κάποιοι πήγαν. Ναι, τόσα χρόνια και με κυβέρνηση τώρα Νέα Δημοκρατία δεν είδαμε να ενισχύεται η. Θα σα μη... <Συφθ> Γεωστρατηγικά η Θεσσαλονίκη έχασε όταν κατέρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και δημιουργήθηκαν τα κράτη-έθνη, διότι έχασε ουσιαστικά το δικό τη ε, πεδίο εμπορική ανάπτυξη. Και εν συνεχεία είχε και τον κομμουνισμό που κλείσαν τα σύνορα, και αυτό ήρθε μία ταφόπλακα και την άφησε επί 100 χρόνια να είναι στάσιμη. Επίση, άργησε να απελευθερωθεί 100 χρόνια με αποτέλεσμα να γιγαντωθεί το λιμάνι του Πειραιά σε βάρο τη Θεσσαλονίκη. Άρα. Άρα η Θεσσαλονίκη, αν και εφόσον αναπτύξει σωστά το λιμάνι, τι υποδομέ και τι ε, μεταφορές, μεταφορέ, δηλαδή να γίνουν υπερσύγχρονοι σιδηρόδρομοι που να τη συνδέουν με τα Βαλκάνια. Και... Τώρα, βέβαια, ακούει ο κόσμο για υπερσύγχρονου σιδηρόδρομου γνωρίζοντα τι έγινε με το δυστύχημα, το, το ανεκδίκητο δυστύχημα, ναι. το τρομερό δυστύχημα. Ε, και λέει τι μα λέει τώρα ο κύριο Καραγιανακίδη. Εντάξει, το ότι έχουμε τριτοκοσμικού σιδηρόδρομου, αυτό εδώ δεν έχει σχέση ούτε με την παρούσα κυβέρνηση, έχει σχέση με την εθνική στρατηγική του ελληνικού κράτου, το οποίο διατηρεί ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο έχει σχεδιαστεί από Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπου για να πα, ξέρω εγώ, με τρένο στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει να πα πάνω στη Δράμα, πάνω στην Ξάνη. Άρα η πρότασή σα λέτε και πρέπει να είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του λιμανιού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε γιατί το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι έτσι όπω είναι χαραγμένο στη Βόρεια Ελλάδα για να μην το φτάνουν τα κανόνια του ελληνικού ναυτικού όταν ανήκει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η Θράκη και η Μακεδονία. Πρέπει να μείνουμε με αυτό το σιδηροδρομικό δίκτυο χαρακμένο, Πρέπει αυτό να ακολουθούμε. Δεν πρέπει να το αναπτύξουμε. Δεν πρέπει να βάλουμε τρένα που να μπορεί να πηγαίνει στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη σε μία μισή ώρα με υπερταχεία μηχανέ. Ε Αυτά εδώ όλα θα δώσουν τεράστια οικονομική ανάσα σε μία πόλη η οποία μπορεί να επεκταθεί και ε, 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 ρημοτομικά. Σε απίστευτο βάθο έχει δηλαδή περιοχέ για να αναπτυχθεί η Θεσσαλονίκη Τρίγκυρα. Ο... Η Αθήνα έχει κορεστεί. Ο Νίκο Καραγιαννακίδη συνεχίζει, ε, ανεξαρτήτω εκλογή, συνεχίζει τον αγώνα του. Εννοείται. Για μένα ουσιαστικά αυτή ήταν η πρώτη φορά που υπήρξα υποψήφιο. Την προηγούμενη φορά ήμουνα ένα μήνα πριν τι εκλογέ και τρει μήνε πριν τι εκλογέ μου είχαν πει ενδέχεται. Αλλά στο ενδέχεται, δεν μπορεί να κινηθεί σοβαρά. Δεν υπάρχει ενδέχεται. Η πολιτική είναι κάτι πολύ σοβαρό που δεν μπορεί να πατήσει ένα ενδέχεται και να πολιτευτεί. Σε αυτέ τι εκλογέ μου είπανε δύο χρόνια πριν τι εκλογέ ότι σίγουρα θα είμαι και με θέλουμε. Οπότε εδώ και δύο χρόνια δημιούργησα αυτό το αριθμό ψήφων που δημιούργησα σε μια πόλη που μόνο επαγγελματικά μεγάλωσα. Δηλαδή, εγώ δεν μεγάλωσα σε μια τούμπα, σε έναν έβοσμο και να με έχει μια γειτονιά ολόκληρη να με στηρίξει. Επειδή με ξέρει από μικρό παιδί, και ακόμη κι αν είμαι κατάλληλο να λένε το δικό μα παιδί να το ψηφίσουμε. Δεν είχα αυτήν εδώ εγώ. Δεν είχα τέτοια πολυτέλεια. Είχα σκληρή ψήφο. Ποιο είσαι να σε γνωρίσουμε, τι έχει να μα πει. Ε... Άρα παλέψατε στα ίσκεια, λέτε. Ναι, αυτό είναι ένα κείδι. μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ένα ο οποίο πολιτεύεται σε μια γειτονιά στην οποία Φωστά. μεγάλωσε. Διότι μπορεί να τον ξέρουν και επειδή τον ξέρουν, να είναι και λόγο να μην τον ψηφίσουν γιατί δεν κάνει. Είδαμε τι έγινε και με την κυρία Θεωριστία στο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή είναι δικό μα παιδί, σκέφτεται ο λαό αφελώ το σκέφτεται αυτό. Και επειδή είναι δικό μα παιδί και θα χρειαστεί ίσω κάποτε να χτυπήσουμε μια πόρτα, να πάμε στο δικό μα παιδί και να το ψηφίσουμε. Αυτό είναι λάθο τρόπο σκέψη. Κύριε Καραγιανακίδη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ μαζί. πολύ. Να είστε καλά. Για να είστε καλά κι εσεί. Και, και εμεί πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με Γιώργο Χατζινάσιο και Γιώργο Γάκη, το τέταρτο φεστιβάλ καλοκαιριού, κυρίε και κύριοι. Αμέσω μετά διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μα ο διευθυντή ερευνών Ιτσάκ, ο Βασίλη Λεκίδη, γιατί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μερίδα στο mm -hmm. Τ και θα το συζητήσουμε. Πλούσιο και πολύ συλλεκτικό είναι και φέτο το πρόγραμμα του 4ου Φεστιβάλ Καλοκαιριού τη Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκη που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. Ξεχωρίζουν οι συναυλίε του Γιώργου Χατζινάσιου και του Γιώργου Γάκη με του Troublemakers. Το, το, κύριο είναι ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε να προλογίσουμε το 4ο Φεστιβάλ Καλοκαιριού. Κάτι που είχα ανηρευτεί, κάτι που θυμάστε, κάτι για το οποίο είχα δεσμευτεί ότι η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκη θα έχει το καλοκαιρινό του φεστιβάλ. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν χρόνια πανδημίας, ήταν χρόνια δυσκολιών. Παρ' όλα αυτά είχαμε το θέατρο εκεί που και όπου αλλού δόθηκαν οι παραστάσεις, α, γεμάτες έθουσες, γεμάτους χώρους, πολλά χαμόγελα. Και ακριβώς αυτό εξυπηρετεί και φέτο, η φετινή διοργάνωση. Χαιρόμαστε που έχουμε ακόμα πιο πλούσιο πρόγραμμα, σε όλους μουσική, performance, χορό, πρωτότυπα πράγματα, νέους καλλιτέχνες, σημαντικούς καλλιτέχνες. Ε, καταρχήν ε, η συμβολή της ε, ε, Δημοτικής ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης ε, για μένα είναι ένα δώρο γιατί θα ασχοληθεί και θα παίξει τα τραγούδια μου. Ε, επίσης έχω μια σειρά από σπουδαίους τραγουδιστές οι οποίοι ερμηνεύουν τα τραγούδια μου. Uh, το κερασάκι του Ντούρτα είναι η κόρη μου Μαργκό uh, Νάνσιβορ η οποία θα παίξει τα δύο πιάννα μουσικής φωτογράφησης και uh, του κινηματογράφου και τηλεόραση. Uh, θα, θα είναι όλο το φάσμα των ταλμπιδιών μου, οι πιο ωραίες επιλογές που μπορώ να κάνω σε αυτές τα κομμάτια μου. Και βέβαια η συμμετοχή του κόσμου που θα έρθει να συμβάλλει και αυτός με τη φωνή του ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η συναυλία. Την επόμενη Παρασκευή, λοιπόν, 9 του μήνα, εδώ σε αυτό το φοβερό χώρο, στο Θέατρο Κήπου, θα έχουμε την τιμή να συμπράξουμε με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκη για τρίτη φορά, αν θυμάμαι καλά, ε, μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία με κομμάτια που υποστηρίζουμε ε, όλα αυτά τα χρόνια, συγκροτήματα που μας μάθαν και τους μάθαμε βέβαια ε, για, να, για, να, ακούμε αυτή τη μουσική ε, τραγούδια από τους Scorpions, από τους White Snake, τους Deep Purple, τους Guns N' Roses αλλά και κάποια δικά μου κομμάτια και πολύ σημαντικό για μένα θα παίξουμε για πρώτη φορά δύο καινούργια μου κομμάτια από το δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες και θα κάνουμε και ένα βίντεο κλίπ σε ένα από αυτά ε, και μέσα σε όλο το όμορφο αυτό οι Makers γιορτάζουμε 30 χρόνια από τη στιγμή που ξεκινήσαμε στο Μήλο της Θεσσαλονίκη το 1993. Ε, ήδη έγινε μια πολύ ωραία γιορτή στα Γιάννανα και το ευχαριστηθήκαμε. Και με αυτόν τον τρόπο ε, δεν νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε πιο ωραίο τρόπο να γιορτάσουμε και εμείς τα 30 μας χρόνια. Η σύμπραξη είναι πραγματικά εξαιρετική ε, και μια που η είσοδος είναι ελεύθερη θα πρότεινα σε όλους τους φίλους να έρθουν να το δουν, να το ευχαριστηθούν. Και όχι μόνο το οι φίλοι του κλασικού ροκ, Όλων των, όλων των ειδών πιστεύω ότι θα, θα δικαιωθούν. Ε, ξεκινάμε, η έναρξη γίνεται με τη συμφωνική μας ορχήστρα με ροκ, συμφωνικό ροκ και κλείνουμε περίπου με μια συναυλία της συμφωνικής με τον Γιώργο Χατζινάσιο παρουσιάζει αναδρομικά όλο το έργο του και τη μουσική του, αυτές είναι δυο δικές μας παραγωγές και όλα τα άλλα υπάρχουν στο πρόγραμμα να μπείτε ή e culturethessaloniki.gr για να δείτε τη συνεργασία μας με όλες τις φορείς. Η αυλαία ανοίγει σε 9 Ιουνίου και μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου θα παρελάσουν από τη σκηνή πλήθος καλλιτεχνών σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις χαρίζοντας το κοινό εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού.